Γεια σας από την Πριμάτο. Εγώ είμαι η Ελένη και σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω και θα σας δείξω πώς να εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού κάτω πάγκου Pure Pro RS 2000. Το φίλτρο αυτό αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνει το φίλτρο πολυπροπυλενίου που συγκρατεί τα χώματα, τις λάσπες και τη σκουριά, τα μικροσωματίδια τα οποία είναι μεγαλύτερα από 5 μικρά, δηλαδή 5 χιλιοστά του χιλιοστού. Το φίλτρο αυτό προστατεύει το επόμενο στάδιο, το οποίο αποτελείται από κοκκόδι ενεργό άνθρακα από φλοιοκαρίδας. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από φλοιοκαρίδας μειώνει αποτελεσματικά το χλώριο, το χλωροφόρμιο, τα τριαλόγωνο μεθάνια, τα βιομηχανικά απόβλητα και πολλές άλλες επιβλαβείς για τον οργανισμό ουσίες. Προσφέρει πεντακάθαρο και κρυστάλλινο νερό, χωρίς δυσάρεστη γεύση και μυρωδιά. Το φίλτρο αυτό έχει ανταλλακτικά quick change. Αυτό σημαίνει ότι όταν έρθει ο καιρός να αλλάξετε τα φίλτρα, θα χρειαστείτε μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Σε σχέση με τα υπόλοιπα φίλτρα που χρειάζεται να ξεβιδώσετε τη φιλτροθήκη, εδώ για να αλλάξετε το ανταλλακτικό φίλτρο, χρειάζεται απλά να περιστρέψετε απαλά το χέρι σας αριστερόστροφα και να τραβήξετε προς τα κάτω. Ενώ αντίθετα για να τοποθετήσετε ένα καινούργιο ανταλλακτικό, πιέζετε προς τα μέσα και στρίβετε δεξιόστροφα το χέρι σας. Ας δούμε τώρα πώς γίνεται η κατάσταση του φίλτρου. Αρχικά πηγαίνουμε κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Εδώ υπάρχουν δύο σπιράλ. Ένα για το κρύο και ένα για το ζεστό νερό. Εμείς θέλουμε να εγκαταστήσουμε το φίλτρο στην κρύα παροχή. Για να καταλάβουμε ποιο είναι το κρύο και ποιο το ζεστό, απλά ανοίγουμε τη βρύση της κουζίνας στο κρύο και πιάνουμε με το χέρι μας τα σπιράλ. Αφού διαπιστώσουμε ποιο είναι το κρύο, κλείνουμε τη βάνα για να μην τρέχει νερό από αυτό το σπιράλ. Εάν δεν υπάρχει βάνα στην κρύα παροχή, τότε θα πρέπει να κλείσετε το γενικό του νερού όλου του σπιτιού. Ξεβιδώνουμε το σπιράλ και βιδώνουμε τον κλέφτη. Πάνω στον κλέφτη ξαναβιδώνουμε το σπιράλ. Στην τρυπούλα του κλέφτη βιδώνουμε τη βάνα που παρέχεται με τη συσκευασία. Σε όλες τις συνδέσεις καλό είναι να βάλετε λίγο τεφλόν. Τώρα πρέπει να συνδέσουμε το άσπρο σωληνάκι με τη βάνα. Περνάμε από εδώ το σωληνάκι και το πιέζουμε καλά στη βάνα. Μόλις τερματίσει, βιδώνουμε αυτό το εξάρτημα καλά. Παίρνουμε τώρα την άλλη άκρη από το σωληνάκι και το ενώνουμε στην είσοδο νερού του φίλτρου. Αρχικά βγάζουμε την ασφάλεια. Πιέζουμε το σωληνάκι μέσα στο άσπρο πλαστικό κούμπομα και αφού πιέσουμε καλά μέσα το σωληνάκι, το τραβάμε λίγο και βάζουμε την μπλε ασφάλεια. Παίρνουμε τώρα το άλλο κομμάτι από το σωληνάκι και το συνδέουμε με τον ίδιο τρόπο στην έξοδο του φίλτρου. Την άλλη άκρη από αυτό το σωληνάκι τη συνδέουμε με τη βρύση του φίλτρου και είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν σωστές οδηγίες βίντεο για τη βρύση, καθώς μπορείτε να βάλετε διάφορες βρύσες σε αυτό το φίλτρο. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε.